Χειροπέδας περασία αστυνομίας, 47χρονο Ιταλό, που φέρεται να είναι ηγετικό μέλος μεγάλου διεθνούς κυκλώματος ραθρεμπορίας πετρελοειδών στη Νότια Αμερική. Ο 47χρονος κατοικούσε με την οικογένειά του σε πολυτελέστατη βίλα στα νότια προάστια και μπήκε στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας μετά από πληροφορίες της Ιντερπόλ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα έσοδα του κυκλώματος ξεπερνούν, ακούστε, τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο 47χρονος Ιταλός που συνελήφθη ως ηγετικό μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών από την Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ, ενώ σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές, τα πλοκάμια του είχαν απλωθεί διεθνώς. Οι Έλληνες αστυνομικοί τον εντόπισαν στη Βάρκιζα, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Λιτούς, σε κεντρικότατο σημείο, πολύ κοντά στο σπίτι του και του πέρασαν χθες χειροπέδες. Τα κέρδη του 47χρονου από τις παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να ξεπερνούν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρα από τους εγχώριους μαφιόζους, προσπαθούν στη χώρα μας να βρουν καταφύγιο και κάποιοι εισαγόμενοι, όμως η ελληνική αστυνομία, πάντα σε συνεργασία με τις ξένες αρχές και υπηρεσίες, τους συλλαμβάνει και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Η οργάνωση στην οποία ο 47χρονος ηγείτο εμφανιζόταν σαν ιδιοκτήτρια δεξαμενόπλοιων υπό την κάλυψη άλλων ναυτιλιακών εταιριών. Φόρτωνε προϊόντα πετρελαίου από λιμάνια της Λατινικής Αμερικής, τοποθετούσε σε αυτά συσκευές δορυφορικής αναμετάδοσης και αναγνώρισης από ακινητοποιημένα πλοία σε λιμάνια της Ασίας και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τις απενεργοποιούσαν, καταφέρνοντας να εξαπατήσουν τους ναυλωτές. Με τα υπέρογκα κέρδη που αποκόμιζε ο Ιταλός, ζούσε χλιδά τη ζωή. Κυκλοφορούσε με πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ τα πολυτελή σκάφη αναψυχής ήταν μέρος της καθημερινότητάς του. Εδώ, σε υπερπολυτελή βίλα στη Βάρκιζα, είχε βρει καταφύγιο ο 47χρονος Ιταλός, διαμένοντας με την γυναίκα του και τα παιδιά του. Μάλιστα, η σύζυγός του στο υπόγειο της βίλας είχε διαμορφώσει την δική της γκαλερί. Σε αυτή την έπαυλη είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα αχανές κτίσμα, μόλις λίγα μέτρα από την θάλασσα, με ψηλό φράχτη που κόβει την ορατότητα προς την πισίνα και τον τεράστιο κήπο που διαθέτει. Θωρακισμένη σαν φρούριο, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν στο εσωτερικό αλλά και στον εξωτερικό χώρο, με ειδικές πόρτες ασφαλείας, η βίλα ήταν το κρυσφύγετό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι πριν από μερικούς μήνες για την ίδια υπόθεση. Ο 47χρονος την Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.